οι δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη, πώς αισθανθήκατε όταν ήρθατε αντιμέτωποι με τα πρόσωπά τους? Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα έτσι να μου πείτε. Μου τηλεφώνησε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης και μου λέει, άνοιξε τη τηλεόραση να δεις ποια είναι η 17 Νοέμβρη. Και ανοίγουμε τηλεόραση και παθαίνω. Ναι. Βλέπω κάτι ανθρωπάρια. Εγώ κάπου στο μυαλό μου είχα πλάσει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν κάπως, ξέρω εγώ, κάποιοι άνθρωποι σκεπτόμενοι, διανοούμενοι. Ούτε ξέρω τι είχα πλάσει στο κεφάλι μου. Και βλέπω αυτό και σκέφτομαι, αυτοί σκοτώσαν τον Παύλο. Ναι. Δηλαδή ήτανε διπλό το σοκ. Mm-hmm. Mm-hmm. Μετά καταλάβαμε ότι τον έναν τον είχαμε ξαναδεί στο Καρπενήσι. Ναι. Και είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο, τον Κουφοντίνα, και σε ένα το εστιατόριο στο Καρπενήσι είναι πέντε τραπέζια τώρα, έξι τραπέζια. Όταν έμπαινα εγώ, χαιρετούσα το πρώτο τραπέζι, το δεύτερο τραπέζι, το τρίτο τραπέζι, τώρα τι είναι, τι είναι ο Κάβουρας, είναι το ζουμί του τώρα η Βρετανία. Και ήταν ένα τραπέζι στη μέση, το οποίο μας κοίταζε μουγκό και με ένα περίεργο βλέμμα. Ο Κουφοντίνας έχει κάτι μάτια. Ναι. Πάρα πολύ έντονα. Και θυμάμαι, ήμουν με τον Ισίδωρο και καθόμασταν απέναντι ακριβώς. Mm-hmm. Και μου λέει, βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο απέναντι? Λέω, τον βλέπω. Μου λέει, δεν μας πάει καθόλου. Ναι. Μείναμε εκεί. Πού να φανταστούμε εμείς ότι δύο χρόνια μετά, προφανώς, ο άνθρωπος αυτός θα ήταν ο Κουφοντίνος. Απίστευτο είναι αυτό. Ότι είχατε βρεθεί πριν, δεν το γνώριζα.